Κύριε Βαγενά, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δώστε μας την εικόνα από αυτή την εμπειρία που είχατε στο ταξίδι στην Τουρκία. Ήταν πράγματι μια συγκλονιστική εμπειρία, γιατί αλλιώς είναι να τα διαβάζεις, να βλέπεις φωτογραφίες εκεί και αλλιώς να βρίσκεσαι στον τόπο εκεί. Πήγαμε λοιπόν, όπως είπατε, με τον σύντροφο τον Γιώργο τον Μαρίνο, επικεφαλής της αντιπροσωπείας, μέλος του πολιτικού γραφείου. Φτάσαμε στην Άγκυρα, όπου ήταν προγραμματισμένη μια πολιτική εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Ήταν προγραμματισμένη πριν το σεισμό και ήταν για τις εκλογές που έχουν το Μάη εκεί πέρα. Βεβαίως πήρε άλλα χαρακτηριστικά αυτή η εκδήλωση. Ήταν η πρώτη εκδήλωση που έγινε και θα γίνουν και άλλες σχετικές για το σεισμό, και ανέδειξε εκεί τις αιτίες όλες αυτές της κατάστασης που βιώνουν, γιατί δεν είναι μόνο το φυσικό φαινόμενο, έτσι. Πρέπει να δούμε όλη την γκάμα των συνεπειών αυτής της καταστροφής, των αιτιών που οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή και που έχει να κάνει με το πώς δουλεύει αυτό το σύστημα και που δουλεύει ουσιαστικά με κριτήριο το κέρδος. Επισκεφτήκαμε στην Άγκυρα και τα στέκια της γειτονιάς. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω αυτό. Έχει αναδειχτεί αυτό το στοιχείο στην Τουρκία, ότι δηλαδή εδώ έχουμε ένα καθεστώς 60 και πλέον χρόνων που στην πραγματικότητα δίνει συγχωροχάρτη σε εργολάβους, κερδοσκόπους, επιπτωμάτων σε ό,τι αφορά την όποια ανύπαρκτη, από ό,τι φαίνεται, αντισεισμική θωράκιση εκεί στην Τουρκία? Κοίταξε να δεις, Νίκο, έχει να κάνει και με το γεγονός ποιες δυνάμεις δραστηριοποιούνται εκεί πέρα. Βέβαια, οι κομμουνιστές αναδεικνύουν αυτή τη σαπίλα του συστήματος, του καπιταλιστικού. Υπάρχουν όμως και δυνάμεις, ξέρεις, θρησκευόμενες αρκετά, που τα βάζουν με το Θεό, με το Κισμέτ, έτσι. Άλλοι που τα βάζουν μονάχα με το καθεστώς Ερντογάν, λες και πιο πριν τηρούντουσαν όλα τα δεδομένα. Έτσι. Εμείς επισκεφτήκαμε, θα σου πω παρακάτω, επισκεφτήκαμε μια σειρά πόλεις που δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι μονάχα αυτής της περίοδου, της τελευταίας, αλλά είναι διαχρονικό το ζήτημα. Έχει να κάνει με την αντισεισμική θωράκιση της χώρας και βέβαια ανάλογα προβλήματα, ας μην ξεχνάμε, αντιμετωπίζει και η δική μας χώρα, έτσι, όπου το 60% των κτηρίων στη χώρα μας είναι χωρίς κάποιους κανόνες ή στοιχειώδες και τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Εγώ ανοίγω μια παρένθεση. Ήδη στον κώδικα που υπάρχει δεν υπάρχει υποχρέωση αντισεισμικού ελέγχου για τα κτίρια πρώτου 83 στην Ελλάδα. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι περιμένουμε από το 1999, μετά το μεγάλο σεισμό της Αθήνας, να υπάρξει ο έλεγχος, υποτίθεται, των 80.000 δημοσίων κτηρίων, που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει σε πάνω από το 30%. Αυτή είναι αναλγησία του αστικού κράτους. Όταν δεν μπορεί να ελέγξει τα σχολεία, τα νοσοκομεία, κρίσιμες υποδομές, που θα είναι και αναγκαίες άμα γίνουν τέτοιες καταστροφές φυσικές, και βέβαια τα σπίτια του κόσμου. Έτσι. Και αυτό το φαινόμενο είναι και στην Τουρκία, είναι και στην Ελλάδα. Και είναι κοινό χαρακτηριστικό που δείχνει την ποιότητα αυτού του κράτους και πώς αντιμετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες. Θέλω να πω όμως εκεί, καταρχήν στην Άγκυρα, επισκεφτήκαμε στέκια γειτονιάς που υπήρχαν και πριν βέβαια, αλλά τώρα τα στέκια της γειτονιάς που είχε κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, που είναι, να το πω έτσι, πηγές δραστηριότητας πολιτικής, συνδικαλιστικής, πολιτισμικής, που δεν είναι τώρα της ώρας να πούμε, αλλά αυτά τα στέκια μετατράπηκαν σε κέντρα οργάνωσης της αλληλεγγύης, των αναγκών που υπάρχουν στις περιοχές, το πώς αυτά τα πράγματα που συσσωρεύονται στην πρωτεύουσα, παραδείγματος χάρη στην Άγκυρα, ταξινομούνται ανάλογα το είδος, αν είναι ρούχα, αν είναι τρόφιμα, αν είναι άλλα είδη ανάγκης, πώς αυτά αποστέλλονται στις σεισμόπληκτες περιοχές. Επισκεφτήκαμε τρεις πόλεις που χτυπήθηκαν από το σεισμό. Πρώτα απ' όλα τα Άδανα, που είναι μια μεγάλου πόλη της περιοχής. Εκεί οι καταστροφές ήταν μικρότερες, δηλαδή μικρότερες. Πέσανε 16 πολυκατοικίες. Περάσαμε, ας πούμε, μια πολυκατοικία που ήταν πολύ κοντά από ένα στέκι της γειτονιάς εκεί που έχει φτιάξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, και μας είπαν εκεί οι σύντροφοι: κοιτάξτε, δείτε, αυτή η πολυκατοικία εδώ, που δεν υπήρχε πια, είχα μαζέψει τα μπάζα, εδώ σκοτώθηκαν 80 άνθρωποι. Έτσι. Και ο εργολάβος είχε φάει από τα θεμέλια. Ουσιαστικά δεν υπήρχαν βαθιά θεμέλια σε αυτή την πολυκατοικία. Εκεί λοιπόν πέσαν 16 πολυκατοικίες, είχε γύρω στους 400 νεκρούς. Έτσι. Μετά σε άλλες, στη Κλιμακωτά, μπορούμε να πούμε, στο Ισκεντερούν, την Αλεξανδρέτα ελληνικά, έτσι, εκεί είχαν πέσει 300 πολυκατοικίες και σπίτια, και βέβαια πάρα πολλά που είναι μη κατοικήσιμα. Το κέντρο ουσιαστικά έχει καταστραφεί.
Έτσι, και εκεί που ήταν η ολοκληρωτική καταστροφή και που εκεί πια δεν μπορείς με γυμνό μάτι να βρεις σπίτι που να είναι σοου, ήταν στην Αντάκια, αλλά στην Αντιόχεια, όπου εκεί πραγματικά... Ολική καταστροφή. Ολική καταστροφή, δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικά όρθιο. Έτσι. Ο στόχος μας αυτής της επίσκεψης ήταν πρώτα απ' όλα να μεταφερθεί η αλληλεγγύη, να εκφραστεί η αλληλεγγύη του λαού μας, των κομμουνιστών της Ελλάδας, του ΚΚΕ, προς τον τουρκικό λαό, προς το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας. Και βέβαια να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια τις ανάγκες που υπάρχουν, γιατί αυτή η προσπάθεια αλληλεγγύης, που είναι πραγματικά ειλικρινή από τον ελληνικό λαό, θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα και με άλλους, με κάθε δυνατό τρόπο, ώστε να φτάσει η βοήθεια σε εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές συνέπειες αυτού του σεισμού και έχουν μείνει άστοιχοι και υποφέρουν βέβαια, και οι άλλοι που είναι τραυματίες. Υπάρχουν συγκλονιστικές ιστορίες που μας διηγήθηκαν εκεί πέρα και που όλα αυτά δείχνουν δύο πράγματα, μπορώ να πω, σαν διαπιστώσεις, έτσι. Ένα είναι ο πολύ σημαντικός ρόλος που ανέλαβε το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας ακόμα και στη διάσωση ανθρώπων. Υπήρχαν τα συνεργεία του που είχε συγκροτήσει πριν βέβαια το σεισμό και που ήταν, μπορώ να πω, ετοιμοπόλεμα, κατέφτασαν σε μια σειρά πόλεις πριν καν φτάσει ο κρατικός μηχανισμός. Διέσωσαν εκατοντάδες ανθρώπους από τα ερείπια. Είναι χαρακτηριστικό, μας λέγανε οι σύντροφοι, ότι ακόμα και όταν ήρθαν τα τουρκικά ΕΜΑΚ, τα κρατικά, να το πω έτσι, ήταν τέτοιος ο βαθμός ανοργανωσιάς τους που ζητάγανε, ας πούμε, γεννήτριες από τους συντρόφους, τα συνεργεία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Επιβεβαιώνονται δηλαδή αυτές οι δυσλειτουργίες εκεί του κρατικού μηχανισμού της Ακριβώς, Τουρκίας. Ναι. Και βέβαια έχει κάνει μια τεράστια δουλειά το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας στην συγκέντρωση της αλληλεγγύης με τα τρόφιμα, το φαρμακευτικό υλικό, τα είδη καθαριότητα, τα είδη πρώτης ανάγκης που έχει ο κόσμος που υποφέρει, έτσι, και που ζει σε πάρα κύριε πολύ Βαγγινά, πείτε μου, οι κομμουνιστές εκεί είναι προφανές ότι δεν ζουν και στις πιο δημοκρατικές συνθήκες, έτσι δεν είναι? Μα είναι χαρακτηριστικό το εξής, ότι υπήρξε και αντίδραση του κράτους σε αυτή την πρωτοπόρα δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Το κράτος αντέδρασε. Είναι χαρακτηριστικό σε μία πόλη, στην Οσμανία, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί 100 αστυνομικοί συνέλαβαν 10 μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκία που μοίραζαν βοήθεια, προσπαθώντας να τους κατηγορήσουν με απαράδεκτες και ανυπόστατες κατηγορίες, ξέρω εγώ, ότι κλέψαν την επίσημη βοήθεια κτλ. Στην πραγματικότητα τους είπαν ανεπίσημα, δηλαδή, κοιτάξτε, δηλαδή, με αυτό που κάνετε δείχνετε την αδυναμία του κράτους. Έτσι. Προσπάθησα να τους, βεβαίως έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση και το κόμμα μας έβγαλε ανακοίνωση καταδικάζοντας το γεγονός, αλλά στην ίδια την Τουρκία γίνανε πολλές παρεμβάσεις σε πολλές πόλεις. Οι αρχές αναγκάστηκαν να απελευθερώσουν τους συντρόφους αυτούς και πραγματικά είναι χαρακτηριστικό όταν και στο κενό, δηλαδή, εκφοβισμού του Κομμουνιστικού Κόμματος και Τουρκίας. Σε τέτοιες συνθήκες έχουμε τέτοια. Πείτε μου κάτι, με την επιτόπια εκεί παρουσία σας, γίνατε μάρτυρες της φιλίας, αλληλεγγύης. Αυτό που υπάρχει, θα έπρεπε να υπάρχει, να αποκρισταλώνεται βέβαια στις σημερινές συνθήκες, μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, στη σχέση του ελληνικού με τον τουρκικό λαό. Καταρχήν, και πριν και σε προηγούμενα ταξίδια, έτσι, δεν πρέπει να το αμελήσω και αυτό να το πω, σε προηγούμενα ταξίδια που έχουμε κάνει στην Τουρκία, είμαστε μάρτυρες. Αυτό ότι δεν περνάει εύκολα ο εθνικισμός που καλλιεργείται από τις αστικές τάξεις και των δύο χωρών. Οι λαοί καταλαβαίνουν ότι έχουν κοινά συμφέροντα, ότι έχουν κοινούς αντιπάλους και αυτό ειδικά τώρα στην περίοδο του σεισμού και με την αναγνώριση και της ελληνικής ΕΜΑΚ εκεί πέρα που έδρασε, αλλά και της βοήθειας που συγκεντρώνεται από την Ελλάδα, από τα συνδικάτα, από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, την προσπάθεια που κάνει και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Αυτά έχουν γίνει γνωστά σε μεγάλο μέρος του λαού στην Τουρκία και όπου κι αν πήγαμε
Είχαμε ευχαριστίες από τη μεριά των απλών εργαζομένων και βέβαια των στελεχών των μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος που δραστηριοποιούνται. Με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας, μιας και είστε υπεύθυνος για το ΚΚΕ για αυτά τα ζητήματα, θέλω ένα σχόλιο σας για την επίσκεψη του κυρίου Μπλίνκεν εδώ στη χώρα μας. Θα σου πω αμέσως γι' αυτό, αλλά θέλω πριν να σου πω και μια άλλη μαρτυρία για το σεισμό. Έχουμε λίγο χρόνο. Ναι, βεβαίως. Στην Τουρκία λοιπόν, τώρα παλεύανε, ήταν η προεκλογική περίοδος και εκεί πέρα, μας έλεγε ένας σύντροφος το εξής, ότι τους έλεγε ο κόσμος πριν τις εκλογές ότι καλήσαστε βρε παιδιά, καλό είναι το κόμμα σας, αγαπάμε σας, εκτιμάμε, αλλά το κόμμα σας είναι μικρό και δεν πάει και για κυβέρνηση. Όταν λοιπόν έγινε η κινητοποίηση μετά το σεισμό του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, έφτασαν σε σεισμόπληκτες περιοχές συνεργεία που βοήθησαν στον απεγκλωβισμό κόσμου, στήθηκαν επιτελεία, δεκάδες άνθρωποι, δεκάδες κομμουνιστές έφτασαν στην περιοχή από άλλες περιοχές για να οργανώσουν την αλληλεγγύη με μια οργάνωση πραγματικά που τους βγάζει στο καπέλο, και την ίδια ώρα την πλήρη απουσία του αστικού κράτους στο να βοηθήσει τον κόσμο αυτόν που πλήγηκε από τους σεισμούς, ο σύντροφος αυτός μας έλεγε ότι βρήκε αυτούς που του λέγανε ότι είσαστε μικρό κόμμα και τι να κάνετε, δεν πάτηκε για κυβέρνηση, και του είπαν τώρα τι λέτε για το μικρό κόμμα, έτσι, τι λέτε τώρα. Και λέγανε αυτοί που λέγανε ότι είσαστε μικρό κόμμα, τι να σας κάνουμε εσάς, λέγανε ντρεπόμαστε για αυτά που σας λέγαμε πριν το σεισμό. Και το λέω αυτό και για αυτούς που σκέφτονται με την ίδια λογική για την Ελλάδα. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Έτσι. Γιατί το οι κομμουνιστές είναι αυτοί που αναδεικνύουν και τις αιτίες αυτών των καταστροφών, γιατί ο λαός πνίγεται όταν γίνονται πλημμύρες, γιατί ο λαός καίγεται όταν γίνονται φωτιές, γιατί συντρίβεται κάτω από τα συντρίμια όταν γίνονται σεισμοί, και αγωνίζεται και ενάντια στις αιτίες αυτών των καταστροφών, ενάντια στο σύστημα που προκαλεί και επιδεινώνει αυτές τις καταστροφές, και βέβαια για την άμβληση των προβλημάτων που προκαλούν. Το έλεγε και ο ποιητής, κύριε Βαγενά, μικρός λαός και πολεμά χωρίς παθιά και βόλια. Λοιπόν, δώστε μου για τον Μπλίνκεν, ναι, που μας είπε ότι ό,τι υπάρχει με την τουρκική αστική τάξη είναι διαφορές. Ναι, εντάξει, ο Μπλίνκεν, καταρχήν πρέπει να δούμε τη στιγμή που έρχεται ο Μπλίνκεν. Είμαστε στην πρώτη επέτειο που τυπικά, της τυπικής έναρξης του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου. Γιατί λέω τυπικά, γιατί ο πόλεμος αυτός ανάμεσα στο Ευρωνατοϊκό στρατόπεδο, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και το Ευρωασιατικό, Ρωσία, Κίνα, έχει ξεκινήσει πριν την Ουκρανία, πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έτσι. Έρχεται ένα χρόνο μετά. Τι είχε γίνει πριν ένα χρόνο? Πέρσι τέτοια εποχή η Γερμανία έστελνε κράνη, τώρα στέλνει Λέοπαρντ. Οι Αμερικάνοι στέλνανε παλιό εξοπλισμό, σπρώχνανε παλιό εξοπλισμό σοβιετικό, ότι είχε μείνει στις χώρες του ΝΑΤΟ μετά την ένταξη των πρώην χωρών του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Τώρα στέλνουν σύγχρονα όπλα, στέλνουν τα άρματα μάχης. Η Ελλάδα έστελνε κάτι κατασκευμένα καλάσνικο στην πορεία, πυρομαχικά, τεθωρακισμένα, τώρα κουβεντιάζει και για τους ελληνικούς S-300. Έτσι. Η επίσκεψη Μπλίνκεν στην Ελλάδα σηματοδοτεί την πιο ενεργή εμπλοκή με όλους τους τρόπους της χώρας μας σε αυτούς τους επικίνδυνους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς, με αιχμή πρώτα απ' όλα τον υπεριαλιστικό πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία. Και εδώ ο αμερικάνικος παράγοντας φαίνεται ότι εξασφάλισε όχι μόνο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έχει εξασφαλίσει και την αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Δεν αμφισβητείται από αυτούς τίποτα η παραπέρα εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, είτε θα είναι με κυβέρνηση αυτοδύναμη, είτε θα είναι με κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και λοιπόν σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων. Έτσι. Είναι με τα μπούνια μέσα στον πόλεμο, και εδώ δεν χρειάστηκαν και πολύ πίεση από τους Αμερικάνους, να το πω έτσι. Αν δούμε τα κέρδη που έχουν βγάλει στον ένα χρόνο οι Έλληνες εφοπλιστές, στον ένα χρόνο του πολέμου, Έλληνες εφοπλιστές, που είναι ένα από τα πιο δυναμικά τμήματα της αστικής τάξης της χώρας, καταλαβαίνουμε έτσι γιατί γίνεται όλη αυτή η δουλειά, και τα κέρδη που έχουν βγάλει τα ενεργειακά μονοπόλια και όλοι αυτοί που εμπλέκονται με τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση κτλ. Λέτε για βαθύτερη εμπλοκή λοιπόν της Ελλάδας σε αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Ναι, ήδη με τις βάσεις που έχουν σπείρει σε όλη τη χώρα, οι ΗΠΑ παίζουν δραστήριο και ρόλο στους εμπριαλιστικούς πολέμους. Και μας βασαίνουν περισσότερο. Και εδώ έρχεται και η διπλωματία των σεισμών,
έτσι με τους Τούρκους, και ότι τάχατες εδώ θα μας δώσουν οι Αμερικάνοι κάποιες εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτά όλα δείχνουν ότι ξαναζεσταίνονται τα σενάρια της συνδιαχείρισης του Αιγαίου, της συνδιαχείρισης από τα μονοπόλια, όχι από τους λαούς, με απρόβλεπτες συνέπειες και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αλλά στην πραγματικότητα και για την ειρήνη και την ασφάλεια των λαών της περιοχής. Κύριε Βαγενά, ανανεώνω το ραντεβού μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.